δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είμαστε χαρούμενοι. Αμήν. Γιατί είμαστε στον οίκο του Κυρίου για να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού και να πάρουμε ιδιαίτερη χάρη. Ο Κύριος χαίρεται να βλέπει τα παιδιά του να συγκεντρώνονται με πίστη και αγάπη για να ακούσουμε τη δικιά του φωνή, έτσι. Και όπως πάντα το Άγιο Πνεύμα έχει να μας πει σπουδαία πράγματα, καλά πράγματα και ευλογημένα πράγματα να τα κρατήσουμε στην παιδιά μας. Και πριν πούμε τον Λόγο του Θεού, να κάνω μια προσευχή κι εγώ. Πατέρα Ουράνιε, κάλυψέ μας με το Άγιο Αίμα του Ιησού Κύριε. Και μίλησέ μας, Κύριε, τη δικιά σου φωνή, τη δικιά σου σοφία και τη δικιά σου αποκάλυψη. Χρήσε μας, Κύριε, μέσα στον Χριστό, για να πάρουμε χάρη, πληροφορία και αποκάλυψη εν το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και θα πάμε στην επιστολή Κολοσσαής, θα πάμε. 1603 σελίδα είναι. Και στο δεύτερο κεφάλαιο. Κολοσσαής, δεύτερο κεφάλαιο. Και θα δούμε από το 1 μέχρι και το 15. Από το 1 μέχρι και το 15. Να δούμε τι μας λέει το Άγιο Πνεύμα εδώ πέρα. Κολοσσαής δεύτερο κεφάλαιο από το 1 μέχρι και το 15. Και ο Απόστολος Παύλος που γράφει αυτές τις επιστολές είναι ένας μεγάλος πνευματικός πατέρας, δάσκαλος και ποιμένας και Απόστολος του Κυρίου, και μοιάζεται με πολύ φροντίδα για το σπέρμα του Θεού. Να μην πλανηθεί και να μην φύγει από τον Χριστό. Αυτό είναι το μήνυμά μας σήμερα. Οτιδήποτε μας βγάζει από τον Χριστό δημιουργεί πλάνη. Για να το πούμε λιγάκι. Επειδή θέλω να ξέρετε ποιο μεγάλο αγώνα έχω για εσάς και για αυτούς που είναι στην Λαοδίκια και για όσους δεν έχουν δει σωματικά το πρόσωπό μου. Για να παρηγορηθούν οι καρδιές σας καθώς θα ενωθούν μαζί με αγάπη και με κάθε πλούτο της πληροφορίας της σύνεσης, ώστε να γνωρίσουν το μυστήριο του Θεού και του Θεού και Πατέρα και του Χριστού, στον οποίο είναι κρυμμένοι, αυτό είναι ένα μεγάλο μυστικό, οι κρυμμένοι, κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης, και το λέω αυτό για να μην σας εξαπατάει κάποιος με πιθανολογία, επειδή αν κατά το σώμα είμαι απόλογος, με το πνεύμα είμαι μαζί σας, ξέροντας και βλέποντας την τάξη σας και τη σταθερότητα της πίστης σας στον Χριστό. Όπως λοιπόν παραλάβετε τον Ιησού Χριστό τον Κύριο να περπατάτε ενωμένοι με Αυτόν και ο Θεός μιλάει σε εμάς σήμερα. Τι παραλάβαμε, Χριστό πήραμε μέσα μας. Και πρέπει να περπατήσουμε με τον πλούτο του Χριστού μέσα μας. Δεν υπάρχει φτώχεια στον Χριστό. Αλληλούια, υπάρχει πλούτος, για να δούμε λιγάκι, έτσι. Ριζωμένοι και επικοδομούμενοι σε Αυτόν και στερεόμενοι στην πίστη όπως διδαχτήκατε, περισσεύοντας αυτήν με ευχαριστία. Ο Θεός θέλει να τον ευχαριστούμε για αυτό που έχουμε μέσα μας. Προσέχετε να μην σας εξαπατήσει κάποιος διαμέσου της φιλοσοφίας και της μάταιας απάτης, σύμφωνα με την παράδοση των ανθρώπων, σύμφωνα με τα στοιχεία του κόσμου και όχι σύμφωνα με τον Χριστό. Επειδή μέσα σε Αυτόν κατοικεί ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά και μέσα σε Αυτόν είστε πλήρεις, Αυτός είναι η κεφαλή κάθε αρχής και εξουσίας. Έχεις τον Χριστό μέσα σου. Είσαι πλήρης. Όταν λέει ο Θεός είμαστε πλήρης, είμαστε πλήρης. Αλλά η φιλοσοφία του κόσμου μπορεί να μας κάνει από το μυαλό που περνάει η σκέψη του κόσμου να μικρύνουμε τον Χριστό μέσα μας. Αλληλούια! Ενώ ο Θεός θέλει να τον έχουμε πλήρης τον Χριστό μέσα μας, έτσι. Και μέσα σε Αυτόν είστε πλήρης, Αυτός είναι η κεφαλή κάθε αρχής και εξουσίας στον οποίο περιτμηθήκατε με αχυροποίητη περιτομή όταν ξεντηθήκατε το σώμα των αμαρτιών της σάρκας διαμέσου της περιτομής του Χριστού, καθώς συνταφήκατε μαζί του στο βάπτισμα με το οποίο και συναναστηθήκατε διαμέσου της πίστης, της ενέργειας του Θεού ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς. Και εσάς που ήσασταν νεκροί στα αμαρτήματα και στην ακροβιστία της σάρκας, σας ζωοποίησε μαζί του και σας συγχώρεσε όλα τα παραπτώματα της παραβάσης, τα πάντα, τα συγχώρεσε όλα αυτά.
Πριν 2.000 χρόνια συγχωρεθήκαν τα πάντα, όλα, για κάθε χριστιανό και κάθε άνθρωπο. Υπάρχει άφθονη συγχώρεση από το Θεό, έτσι. Όταν εξάλειψε το χειρόγραφο με τα διατάγματα που ήταν εναντίον σας και το αφαίρεσε από το μέσο, καρφώνοντάς το επάνω στο σταυρό και αφού απογύμνωσε, πήρε τα όπλα του εχθρού, του τα πήρε όλα. Ο Χριστός τα πήρε όλα. Αφού απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες της καταντρόπια σε δημόσια, όταν επάνω του θριάμβευσε εναντίον τους. Τι έκανε ο Χριστός, πήρε όλη την εξουσία του κακού. Ο Θεός μας συγχώρεσε όλες τις παραβάσεις και σε εμάς όλο τον κόσμο, πριν 2.000 χρόνια. Και παίρνει ο Θεός τον Χριστό και τον βάζει μέσα μας τώρα. Και σου λέει, είσαι πλήρης με τον Χριστό. Γιατί στην ουσία ο κάθε άνθρωπος είχε χρεωστούσε την αμαρτία. Το χρέος της αμαρτίας. Και ο Χριστός με το αίμα του το έσκυσε το χρέος του. Και όταν εσύ υψώνεις το αίμα του Χριστού, δεν χρωστάς τίποτα. Ο Θεός μας συγχωρεί και μας αλλοιεί με το αίμα του Χριστού. Και τι λέει ο Παύλος, ότι μέσα στον Χριστό είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή του Θεού. Επομένως, για να καταλάβουμε την Αγία Γραφή πρέπει να αποκαλύπτεται ο Χριστός για να καταλάβουμε. Αλλιώς έχουμε την Γραφή και καταλαβαίνουμε λίγα πράγματα. Για να ζήσουμε μέσα μας πρέπει να αποκαλύπτεται ο Χριστός. Διαφορετικά είναι ο πλούτος μέσα να μην ζήσουμε, είναι κρυμμένος. Και προσέξτε, λέει, να μην εξαπατηθείτε από τη φιλοσοφία του κόσμου που δημιουργεί διάφορες θρησκείες και η φιλοσοφία του κόσμου τι κάνει. Έχει τη γνώση του κόσμου που περνάει από το μυαλό. Και υπάρχει κίνδυνος να εξαπατηθεί ο κάθε άνθρωπος και ο χριστιανός, αν δεν μένει σε κάτι που του χάρισε ο Θεός τον Χριστό. Πώς μένουμε στον Χριστό, με την πίστη με τη γνώση του Θεού και λέμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Χριστό που είναι μέσα μας. Αλληλούια! Εργάσου τον Χριστό που είναι μέσα μας. Χρήστε μας με τον Χριστό που είναι μέσα μας. Και αρχίζει το Άγιο Πνεύμα και ελευθερώνει τον Χριστό μέσα μας. Αλληλούια! Και έτσι ελευθερωνόμαστε από την εξουσία του μυαλού. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να περάσει η γνώση του κόσμου από το μυαλό μας και να μπλοκάρουμε τον Χριστό μέσα, να τον κρύψουμε. Εντάξει, έχω τον Χριστό, αλλά κάτι μου λείπει και κάτι στη ζωή μου. Και ψάχνω να τον βρω από τον κόσμο. Οπότε πλανούμε. Αφού έχω τον Χριστό, θα το λάβω από τον Θεό στη ζωή μου. Αλληλούια! Γιατί διαφορετικά μπορεί να πλανηθεί η σκέψη του ανθρώπου και πλανείται. Γιατί ο Θεός λέει, με τον Χριστό είμαστε πλήρης μας. Και πρέπει η μέρα και η νύχτα να ευχαριστούμε τον Θεό για το λυτρωτικό του έργο. Και όταν εμείς υψώνουμε το έργο του Ιησού, το αίμα, τη θυσία, ο διάβολος είναι νικημένος, είναι, το ξέρετε. Δεν έχει δόντια, του τα πήρε τα δόντια ο Χριστός. Δεν μπορεί να δαγκώσει. Του πήρε τα όπλα τώρα, είναι νικημένος. Απλά έχει η δύναμη, είναι το ψέμα, κοροϊδεύει. Όταν εσύ ψώνεις τον Χριστό στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, στη διακονία σου, τότε το Άγιο Πνεύμα εργάζεται. Τι εργάζεται, τη νίκη, τις απαντήσεις. Δεν παίζουμε πουνίες με τον διάβολο. Υψώνουμε τον Χριστό, ευχαριστούμε τον Θεό και ο Θεός δίνει χάρη. Ο Θεός δίνει χάρη. Ο Θεός δίνει χάρη. Και παίρνουμε χάρη από τον Κύριο στη ζωή μας. Αλληλούια. Ποιος είναι ο Χριστός, είναι ο Σωτήρας Θεός. Ο Σωτήρας Δημιουργός είναι. Ο Κύριος των δυνάμεων. Και εσύ τον έχεις μέσα σου και εγώ τον έχω μέσα μου. Και πρέπει ο Θεός να μας βοηθήσει να λύσουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Και όταν αυτό που έχουμε μέσα μας ελευθερώνεται, μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη στη ζωή μας. Μπορεί να καλύψει κάθε περιοχή στη ζωή μας. Μπορεί να μας χαρίσει νίκη μέσα στην εξουσία του κόσμου. Γιατί έχουμε μέσα κάτι που είναι ισχυρό, είναι. Κάτι που είναι μοναδικό, έχουμε το τέλειο έργο του Ιησού Χριστού στη ζωή μας.
Γι' αυτό προσέξτε, αν εμείς δεν αισθανόμαστε πλήρης με τον Χριστό, δημιουργείται απάτη επάνω μας. Χάνεται ο Χριστός, χάνεται το χρήσμα. Χάνεται η πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να το κρατάμε δια της ευχαριστίας. Το μόνο σημείο που δεν μπορεί να πλανηθεί στον πλανήτη ποιο είναι, είναι το έργο του Ιησού Χριστού. Όλα τα άλλα σημεία πλανούνται. Και εσύ κρατάς αυτό το έργο με πίστη. Τι κάνεις? Κρατάς το έργο του Ιησού που είναι μέσα σου με πίστη. Είναι το μοναδικό σημείο που δεν νικέται. Αρκεί να το κρατάς με πίστη και με γνώση. Και αυτό φτάνει για σένα, φτάνει για το σπίτι σου, φτάνει για τη συγγένειά σου, φτάνει για τις ανάγκες σου, γιατί ο Θεός το ελευθερώνει από μέσα μας και μας χαρίζει ανοίγματα στον κόσμο. Μας χαρίζει ευλογία μέσα στον κόσμο. Και βρίσκουμε ιδιαίτερη χάρη από τον Κύριο κατά πάντα στη ζωή. Για να πάμε στο Ματθαίο να δούμε κάτι. Στο δεύτερο κεφάλαιο. Και θα δούμε από το 7 μέχρι και το 12. Όταν ήρθε η ώρα να γεννηθεί ο Χριστός σε αυτόν τον κόσμο, το Άγιο Πνεύμα οδήγησε κάποιους μάγους, κάποιους ανθρώπους που ήταν επιστήμονες της εποχής εκείνης, που ήταν σοφοί άνθρωποι, ήταν άνθρωποι γραμματιζούμενοι και μπορούσαν να διαβάσουν και τον ουρανό τα αστέρια, και ένα αστέρι τους οδηγούσε. Και αυτοί ακολουθούσαν το αστέρι. Και τελικά δεν πλανηθήκανε, πήγαν εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός, στη Βηθλεέμ. Για να δούμε από το 7 μέχρι και το 12. Ματθαίος δεύτερο κεφάλαιο, 7-12. Τότε ο Ηρώδης, προσκαλώντας κρυφά τους μάγους, εξακρίβωσε από αυτούς τον καιρό που φάνηκε το αστέρι και στέλνοντάς τους στη Βηθλεέμ, τους είπε: «Καθώς θα πάτε, εξετάστε ακριβώς για το παιδί και όταν το βρείτε να το αναγγείλετε σε μένα και να έρθω κι εγώ και να το προσκυνήσω». Εκείνοι δε καθώς άκουσαν το βασιλιά να χώρισαν και ξαφνικά το αστέρι που είχαν δει στην Ανατολή πορευόταν από αυτούς, μέχρι ότου φτάνοντας στάθηκε επάνω εκεί που ήταν το παιδί και όταν είδαν το αστέρι χάρηκαν με χαρά υπερβολικά μεγάλη. Και όταν ήρθαν στο σπίτι, είδαν το παιδί μαζί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και πέφτοντας κάτω το προσκύνησαν και ανοίγοντας τους θησαυρούς τους, προσέφεραν δώρα χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. Να κρατήσουμε αυτά τα τρία πράγματα. Χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. Και επειδή τους αποκαλύφθηκε από τον Θεό σε όνειρο να μην επιστρέψουν στον Ηρώδη, αναχώρησαν στη χώρα τους από άλλον τρόπο. Έρχεται μια ομάδα επιστημόνων, σοφών ανθρώπων. Αλλά προφανώς είχαν στην καρδιά τους καλό πνεύμα αυτοί οι άνθρωποι. Και ακολουθήσαν το αστέρι. Και το αστέρι πήγε στο σημείο στη Βηθλεέμ που γεννήθηκε ο Χριστός. Και πηγαίνουν οι μάγοι και προστινάνε τη γέννηση του Ιησού. Ποια είναι τα μηνύματα? Η σοφία του κόσμου, η επιστήμη του κόσμου, η γνώση του κόσμου μπαίνει κάτω από τον Χριστό, ταπεινώνεται. Και ο Χριστός τι κάνει? Φέρνει το φως του ουρανού. Το αστέρι φωτίζει τη γέννησή του. Επομένως, όλη η σοφία του κόσμου είναι κάτω από την εξουσία του Χριστού που έχεις μέσα σου. Και έχουμε ένα άλλο κομμάτι, έχουμε τον Ηρώδη, που θέλει να σκοτώσει τον Ιησού Χριστό. Και όταν δεν βρήκε τον Χριστό, τι έκανε εκεί στη Βηθλεέμ? Θανάτωσε όλα τα νεογέννητα από 2 ετών και κάτω. Έχουμε τώρα δύο πράγματα. Έχουμε μία την καλή εξουσία του κόσμου, που αντιπροσωπεύουν οι μάγοι, και έχουμε το άλλο την κακή εξουσία του κόσμου, που αντιπροσωπεύει ο Ηρώδης. Και ο Ηρώδης τι θέλει να κάνει? Θέλει να σκοτώσει τον Χριστό. Και υπάρχει ένα μήνυμα για μας σήμερα. Υπάρχουν πράγματα που είναι στον κόσμο που μπορεί ο Θεός να μας βοηθήσει. Θέλεις ένα καλό γιατρό? Η εξουσία του Χριστού μπορεί να φέρει ένα καλό γιατρό να σε βοηθήσει. Θέλεις μια καλή δουλειά? Ο Θεός μέσα από την εξουσία του κόσμου μπορεί να φέρει μια καλή δουλειά να σε βοηθήσει. Και έχουμε την κακή εξουσία του Ηρώδη,
που υπάρχουν πράγματα στον κόσμο που θα σκοτώσουν τον Χριστό μέσα μας. Αν κάνουμε συνθήκη με πράγματα που δεν είναι καλά, δεν έχουν υγεία, μας κλέβουν τον Χριστό και τότε πέφτουμε σε εξαπάτηση. Αλληλούια! Επομένως, αυτό είναι ένα μήνυμα διαχρονικό είναι. Αφού έχεις τον Χριστό μέσα σου, έχεις το φως του ουρανού. Και η ζωή σου είναι ένα χρυσάφι, είναι κάτι πολύτιμο είναι. Και η ζωή σου έχει το άρωμα του λιβανίου έχει. Και στην εποχή εκείνη το Λιβάνι και η Σμύρνα ήταν πολύτιμα αρώματα ήταν. Που είσαι καλεσμένος τι να κάνεις, να φέρνεις την ευωδία του Χριστού. Το άρωμα του Χριστού. Και να μπορείς να διακρίνεις το πνεύμα του Ηρώδη, γιατί το πνεύμα του Ηρώδη τι κάνει, θανατώνει τον Χριστό, κρύβει τον Χριστό. Υπάρχουν πράγματα στον κόσμο σήμερα που κάνουν κακό πνευματικά. Έχουν το πνεύμα του Ηρώδη. Και εμείς πρέπει να αποφεύγουμε. Γι' αυτό η ζωή του Χριστού από μικρό παιδάκι είχε εναντίον σου, ο Ηρώδης τον κυνηγούσε. Επομένως η πνευματική μας ζωή έχει και εναντίωση από τον διάβολο και προσπαθεί με πράγματα να χτυπήσει την πνευματική μας ζωή. Και εμείς έχοντας τη σοφία του Θεού, το φως του Θεού, μπορούμε να κρατήσουμε την πνευματική μας ζωή σε υγεία, σε ευλογία, για να μην πέσουμε κάτω από την εξουσία του Ηρώδη. Γιατί ο Κύριος είναι ο Κύριος των δυνάμεων, είναι ο Κύριος και αυτού του κόσμου ο Θεός που αγαπάει. Αλλά σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν πράγματα που μπορούν να μας υπηρετήσουν και υπάρχουν πράγματα που μπορούν να μας κάνουν κακό. Οι μάγοι αντιπροσωπεύουν το πνεύμα της σοφίας του κόσμου που μπορεί να μας βοηθήσει ο Θεός. Και ο Ηρώδης αντιπροσωπεύει την κακή εξουσία του κόσμου που θα σε κυνηγήσει. Αλληλούια! Γι' αυτό για να μην παγιδευτούμε πρέπει να ρωτάμε τον Θεό. Και έχω ένα παράδειγμα. Έχουμε μια κοπέλα που θέλει να παντρευτεί. Και έχουμε 5 γαμπρούς. Δεν πρέπει η κοπέλα να πάει να πει ποιος είναι πιο όμορφος, πιο ωραίος. Να πει κύριε, ποιο είναι το θέλημα σου. Γιατί αν συνθηκολογήσει με κάτι που δεν είναι στο θέλημα του Θεού, θα καταπιεστεί εσωτερικά, πνευματικά. Έχουμε ένα άλλο παράδειγμα. Κάποιος θέλει να υπάρχουν 5 προσφορές για δουλειά. Λέει, Κύριε, ποιο είναι το δικό σου θέλημα να κάνω τη δουλειά. Ρωτάμε τον Θεό, ρωτάμε. Και ο καλός Θεός θα μας βοηθήσει να βρούμε την καθαρή δουλειά, ώστε να μην υπάρχει καταπίεση, εξουσία. Όταν κάποιος έχει μια δουλειά και χάνει την πνευματική του ζωή, τότε ο Ηρώδης τον κυνηγάει. Δεν έχει την ευλογία που προσέφεραν οι μάγοι. Το θέμα είναι να διατηρούμε τον Χριστό και να μεγαλώνει μέσα μας. Αν δεν μεγαλώνει ο Χριστός μέσα, τότε θα εξαπατηθούμε από την εξουσία του κόσμου. Αλληλούια! Επομένως, στο πνεύμα του κόσμου υπάρχουν πράγματα που ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Αλλά υπάρχουν και πράγματα που θα μας κάνουν κακό. Αυτό είναι σίγουρο πράγμα. Ό,τι έγινε στη γέννηση του Χριστού, κάτι το υπηρέτησε. Κάτι το κυνήγησε. Το ίδιο γίνεται και εμάς. Κάποια πράγματα θα μας κυνηγήσουν να μας κάνουν κακό και κάτι θα μας φέρει ευλογία και θα φέρει ανάταση στη ζωή μας. Γι' αυτό το μυστικό είναι ότι ρωτάμε τον Θεό για όλα τα πράγματα. Γιατί ο Χριστός που έχουμε μέσα μας είναι πλούτος στη ζωή μας. Αλληλούια! Αλληλούια! Αν δεν αισθανόμαστε ότι ο Χριστός είναι πλούτος, θέλουμε σοφία. Θα πάρουμε από τον Χριστό σοφία. Ο Χριστός είναι η σοφία του Θεού. Ο Χριστός είναι η απολύτρωση του Θεού. Ο Χριστός είναι η θεραπεία του Θεού. Ο Χριστός είναι η αποκατάσταση του Θεού. Επομένως, μέσα μας είναι όλα. Δεν τα ψάχνουμε έξω. Για να δημιουργηθεί ένα άνοιγμα έξω, ξεκινάει πρώτα από μέσα. Αλληλούια! Ξεκινάει το Άγιο Πνεύμα, πληροφορεί το πνεύμα σου. Και τότε αισθάνεσαι την ειρήνη του Θεού. Όταν αισθάνεσαι τον Ηρώδη να σε κυνηγάει, δεν αισθάνεσαι ειρήνη. Σε κυνηγάει ο Ηρώδης. Τρέχεις. Δεν αισθάνεσαι ειρήνη, σημαίνει ότι κάτι κακό υπάρχει σε αυτό το κομμάτι.
Επομένως, κρατάμε το μέσα μας, κρατάμε. Αλληλούια! Κρατάμε τον πλούτο μας και δεν μπορείς να πλανηθείς. Διαφορετικά θα πλανηθείς. Αν κρατήσουμε το μέσα μας, δεν μπορείς να πλανηθείς. Πιστεύοντας ότι ο Θεός είναι καλός Θεός και τα πάντα συνεργούν στο καλό όταν τον αγαπάμε. Η πίστη μας είναι στο Χριστό μέσα, στη σωτηρία Του είναι, στο τέλειο έργο Του είναι, για να πάρουμε ιδιαίτερη χάρη τη ζωή και επειδή ο Θεός μας τα επαναλαμβάνει τα πράγματα για να μας βοηθήσει, για μια που ζούμε στην εποχή της Αποκάλυψης ζούμε. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Ζούμε στην εποχή της Αποκάλυψης ζούμε. Και η προφητεία της Αποκάλυψης είναι πάρα πολύ σημαντική να μας βοηθήσει να πάμε 1690 σελίδα. Αποκάλυψη, δεύτερο κεφάλαιο και στο 9-8 εδάφιο. Εκκλησία της Σμύρνης. Να δούμε την Εκκλησία της Σμύρνης. Την Τετάρτη είδαμε την Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Τι σημαίνει Εκκλησία της Φιλαδελφίας? Η Εκκλησία που έχει φιλία με τον Θεό και θέλει να έχουμε κι εμείς φιλία. Γιατί στη φιλία ο Θεός αποκάλυψε στον Αβραάμ τι θα κάνει στη Σόδομα. Του εμπιστεύτηκε τι θα κάνει. Για να κάνει τον Αβραάμ να μεσητέψει. Και άκουσε ο Θεός τον Αβραάμ, αλλά δεν υπήρχαν δίκαιοι. Και αυτό είναι και τους τελευταίους χρόνους. Τα Σόδομα θα ξαναγίνουνε και πρέπει να σταθούμε με δικαιοσύνη τη δικιά μας. Δικαιοσύνη αίματος. Και αν υπήρχαν δίκαιοι, ο Θεός ήταν έτοιμος να κάνει χάρη στα Σόδομα. Και πρέπει να υψώσουμε τη δικαιοσύνη του αίματος. Να δούμε τώρα τι λέει η Εκκλησία στη Σμύρνη. Στη Σμύρνη, τι λέει. Τι προσέφεραν οι μάγοι? Σμύρνα. Σμύρνη σημαίνει άρωμα. Έχω Χριστό, έχω άρωμα μέσα. Αλλά προσέξτε τι λέει στη Σμύρνη ο Θεός τώρα. Και προς τον άγγελο της Εκκλησίας, το σημερινό γράψει, αυτά λέει ο πρώτος, ο τελευταίος που έγινε νεκρός και έζησε, ο Ιησούς. Ο πρώτος ο έσκατος, αυτός που πήγε στον Άδη μέσα και αναστήθηκε, ο ζωντανός, ο αληθινός. Ξέρω τα έργα σου και τη θλίψη σου και τη φτώχεια σου. Όμως είσαι πλούσιος. Αλληλούια. Τι λέει, ξέρω τα έργα σου, ξέρω την έλλειψη που έχεις, αλλά είσαι πλούσιος. Τι εννοεί εδώ πέρα, τι σημαίνει είχε φτώχεια η Εκκλησία στη Σμύρνη? Δεν είχε εξάρτηση από την εξουσία του κόσμου πολύ. Γιατί αν η Εκκλησία εξαρτηθεί από την εξουσία του κόσμου αρρωστημένα, τότε αρρώστησε. Και λέει είσαι πλούσια, πού είσαι πλούσια, μέσα σου. Επομένως ο Θεός θέλει να διαχειριστούμε την εξουσία του κόσμου με σοφία. Να μην μας τραβήξει η εξουσία του κόσμου. Αλληλούια. Αν ο εργάτης στην Εκκλησία, πηγαίνει στην Εκκλησία και πηγαίνει με ρόλους ρόγους από κάτω, τον έχει τραβήξει η εξουσία του κόσμου και δεν το έχει καταλάβει. Δεν το έχει καταλάβει η αρρωστημένη εξουσία του κόσμου. Πρέπει να διαχειριστούμε την εξουσία του κόσμου με σοφία, να μην μας τραβήξει. Αλλά είσαι πλούσια, ξέρω και τη βλαστημία αυτών που λένε για τον εαυτό του ούτε είναι ουδέοι και δεν είναι αλλά είναι συναγωγή του σατανά. Μην φοβάσαι τίποτα από όσα πρόκειται να πάθεις, πρόσεξε. Ο διάβολος πρόκειται να βάλει μερικούς από εσάς σε φυλακή για να δοκιμαστείτε και θα έχετε θλίψη 10 ημερών. Γίνε πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής. Όποιος έχει οδείο να σε ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τις εκκλησίες, αυτός που νικάει δεν θα νικηθεί από το δεύτερο θάνατο. Σμύρνα, άρωμα. Χριστός, άρωμα. Χριστός, ευλογία. Πλούτος Θεού, εσωτερικός. Καμιά εξάρτηση από το πνεύμα του κόσμου. Καμιά ταπείνωση στο πνεύμα του κόσμου. Αλληλούια. Καμιά ταπείνωση. Αλλά κρατώντας αυτά που μας δίνει ο Θεός. Μην είναι πιστός μέχρι θανάτου. Και γιατί λέει ο διάβολος θα βάλει κάποιος στη φυλακή. 10 για 10 ημέρες. Δηλαδή το 10 σημαίνει στους τελευταίους χρόνους. Ο λαός του Θεού που θα μείνει
είναι σαν να μπει σε μια φυλακή, γιατί θα αποχωριστεί από την εξουσία του κόσμου και θα είναι, ας πούμε, σαν να είναι σε έναν περιορισμό θα είναι. Γιατί όταν η Εκκλησία πορνεύσει από το πνεύμα του κόσμου, τελείωσε. Είναι πολύ άσχημο πράγμα. Είναι πολύ άσχημη κατάσταση. Και ο πλούτος είναι μέσα μας, είναι ο πλούτος. Αλληλούια! Μπορούμε να τα παίρνουμε όλα από τον Θεό μέσα μας. Δουλειές, χρήματα, αυτοκίνητα, λύσεις, απαντήσεις από μέσα μας. Ο Θεός παίρνει αυτό που έχουμε και το φανερώνει. Παίρνει αυτό που έχουμε και το φανερώνει. Για να μπορούμε να έχουμε χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα στη ζωή μας. Να βλέπεις τον αδερφό και να βγαίνει Χριστός. Αλληλούια. Να βγαίνει γλυκύτητα Χριστό. Σοφία Χριστό. Κοινωνία Χριστό. Διακονία Χριστό. Να λυθεί ο πλούτο μας. Πρέπει να επιστρέψουμε πίσω σε αυτό που έχουμε μέσα μας. Γιατί υπάρχει εξαπάτηση και απάτη υπάρχει στον κόσμο. Για να δούμε και κάτι στο τέλος. Είναι στην Αποκάλυψη 19 κεφάλαιο. Από το 7 εδάφιο, 1709 σελίδα. Από το 7 μέχρι και το 11, μέχρι και το 10. Αποκάλυψη 19 κεφάλαιο, από το 7 μέχρι και το 10. Και τι λέει το Άγιο, ας χαιρόμαστε. Και ας νιώθουμε αγαλίαση και ας δώσουμε σε αυτόν τη δόξα, επειδή ήρθε ο γάμος του Αρνίου και η γυναίκα του ετοίμασε τον εαυτό της. Ο Κύριος προετοιμάζει την ύφη της. Την ύφη. Και της δόθηκε να αντιθεί με εκλεκτής ποιότητα λινό, καθαρό και λαμπερό, επειδή το εκλεκτής ποιότητα λινό είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Δηλαδή το νηφικό της νύφης είναι πνευματικός λόγος που περνάει από το αίμα και χρήει τη ζωή μας, χρήει το Χριστό επάνω μας και μας προετοιμάζει για την αρμαγή. Ο λόγος περνάει από το αίμα και μορφώνει Χριστό στη ζωή μας. Η ζωή μας ξεκίνησε με Χριστό και ολοκληρώνεται με Χριστό. Και μου λέει, γράψε μακάριν οι καλεσμένοι στο δείπνο του γάμου του Αρνίου, και μου λέει, αυτά είναι τα αληθινά λόγια του Θεού. Υπάρχουν καλεσμένοι στο γάμο του Ιησού Χριστού με τη γυναίκα. Ποιοι είναι οι καλεσμένοι? Αυτοί που θα αναστηθούν πρώτα. Όσοι κοιμηθήκανε όλα τα χρόνια και στην Παλαιά Διαθήκη και στη Νέα και το αίμα του Χριστού του σκεπάζει, αναστένονται πρώτοι. Γιατί αναστένονται πρώτοι? Και μετά οι ζωντανοί αρπάζονται. Γιατί σε ένα γάμο πηγαίνει ο γαμπρός και πάνε οι συγγενείς του γαμπρού, οι καλεσμένοι. Και όλοι αυτοί θα είναι καλεσμένοι, θα συναντήσουν τον Χριστό μεταξύ ουρανού και γης και θα είναι καλεσμένοι. Και τότε οι ζωντανοί θα αρπαχτούν. Και θα πάει η νύφη στο Χριστό και θα παραλάβει ο Χριστός την νύφη και θα ακολουθήσουν οι καλεσμένοι. Και θα πάνε μέσα στο ναό του Θεού. Επομένως στο γάμο υπάρχει ο νηφίος, η νύφη και οι καλεσμένοι. Γιατί οι καλεσμένοι είναι σε άλλο επίπεδο χάρης. Το να αρπαχτείς από το Θεό είναι το μεγαλύτερο επίπεδο χάρης με το σύνταγμα. Για να δούμε τι λέει. Και έπεσα μπροστά στα πόδια για να τον προσκυνήσω και μου λέει, πρόσεχε να μην το κάνεις αυτό, είμαι σύνδελος σου και τον αδελφό σου που έχουν τη μαρτυρία του Ιησού. Τον Θεό προσκύνησε, επειδή η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Ποιο είναι το πνεύμα της προφητείας για τους τελευταίους χρόνους? Η μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πλούτος μέσα. Οτιδήποτε σε βγάζει από τον Χριστό είναι απάτη. Και καλούνται τώρα οι διακονίες του Λόγου του Θεού μέσα στην Εκκλησία, τώρα αποκηρύττω το Λόγο του Θεού. Τι πρέπει να κάνω η διακονία? Να σε βοηθήσει να λύσεις τον Χριστό μέσα σου. Γιατί όταν λυθεί ο Χριστός μέσα, οτιδήποτε κενά έχεις, αλήψεις, θα καλυφθούν. Θα αποκαλυφθεί η μαρτυρία, η αμαρτία, θα συγχωρεθείς, θα γίνεις πιο σοφός, θα γίνεις πιο φωτεινός και όσο λύνεται ο πλούτος μέσα, εσύ αλλάζεσαι.
Αν εγώ προσπαθώ να βρω τα άχρηστα σημεία που έχει ο κάθε άνθρωπος και να τα καταδικάσω, τότε δεν έχω την προφητεία του Ιησού Χριστού. Δεν την έχω. Η προφητεία του Ιησού είναι να σηκωθεί ο Χριστός μέσα μας. Και όσο σηκώνεται ο Χριστός, μετανοεί, ζητά συγγνώμη, ελέγχεσαι, αγαπάς, συγχωρείς, κάνεις βήματα, είσαι φωτεινός, γιατί ο πλούτος είναι μέσα μας. Αλληλούια! Είναι μέσα μας ο πλούτος είναι. Αν εγώ προσπαθώ να καταδικάσω τα κενά σου σημεία, δεν έχω την προφητεία του Ιησού Χριστού. Δεν έχω την προφητεία της Αποκάλυψης. Γιατί πρέπει να σηκωθεί ο Χριστός μέσα μας. Όλα βουλιάζουν. Ο κόσμος βουλιάζει. Τα πάντα βουλιάζουν. Και πρέπει να σηκώνεται ο πλούτος από μέσα. Αλληλούια! Το λιοντάρι εκ της φυλής Ιούδας είναι μέσα. Το λιοντάρι. Ο βασιλιάς είναι μέσα μας. Είναι. Και τότε δουλεύει ο Κύριος. Είναι προμηθευτής, είναι πολεμιστής, είναι χορηγός, είναι θεραπευτής, είναι τα πάντα, γιατί δουλεύει. Αν δεν κρατήσουμε το αίμα του Ιησού τη θυσία, δεν μπορούμε να προετοιμαστούμε, γιατί θα χάσουμε τον πλούτο του Χριστού. Και τότε η Εκκλησία θα πορνεύσει με τον κόσμο, με τον Ηρώδη. Θα πορνεύσει με τον Ηρώδη η Εκκλησία. Όταν λείπει ο Θεός από την Εκκλησία, τότε η Εκκλησία κάνει πολλά πράγματα να καλύψει τα κενά του Θεού. Στο εξωτερικό πολλές εκκλησίες έχουν πορνεύσει με το πνεύμα του κόσμου. Κάνουν πάρα πολλά πράγματα να καλύψουν τα κενά του Θεού. Έχουν δημιουργήσει σε εκκλησίες fast food, κομμωτήρια, πράγματα, όλα αυτά για να καλύπτουν τα κενά που έχει η έλλειψη της παρουσίας του Θεού. Γιατί διαφορετικά μπορείς να πορνεύσεις με το πνεύμα του Ηρώδη. Αλληλούια. Ενώ έτσι δεν μπορεί να βγει η Σμύρνα, να βγει το άρωμα. Να κρατήσουμε την καθαρότητα του Θεού, της Αποκάλυψης, της Αλήθειας, του Χριστού και να μπορεί το έργο του Ιησού να μας προετοιμάσει. Αλληλούια. Τι να κάνει το έργο του Ιησού, να μας προετοιμάσει για την ένδοξη ημέρα. Γιατί υπάρχουν δύο πνεύματα, το πνεύμα των μάγων και το πνεύμα του Ηρώδη. Και όταν εγώ μεγαλώνω ο Χριστός, μπορώ να χρησιμοποιήσω το ένα πνεύμα, δηλαδή ο Θεός θα μου δώσει λύσεις και νίκες σε αυτό το πνεύμα, ένα γιατρό, ένα δικηγόρο, έναν άνθρωπο να με υπηρετήσει και απ' την άλλη προστατεύω από το άλλο που κάνει κακό, σκοτώνει τον Χριστό, σκοτώνει τα βρέφη σκότωσε, ο Ηρώδης. Και έτσι γίνεται πνευματική μίξη και πνευματική πορνεία. Γι' αυτό ο Θεός λέει ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να μην είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν έχει σημασία εξωτερικά πώς είναι τα πράγματα. Γι' αυτό λέει στη Σμύρνη, εξωτερικά δεν έχεις πολλά πράγματα. Αλλά εσωτερικά είσαι πλούσια. Αλληλούια. Μην ψάχνουμε να βρούμε την ευτυχία στην ύλη. Η ευτυχία ξεκινάει από μέσα μας. Και το θέλημα του Θεού είναι αγαθό θέλημα. Είναι ευλογημένο θέλημα. Και ο Θεός έχει τη σοφία Του, την αποκάλυψή Του και τη γνώση Του να μπορεί να μας βοηθάει όμορφα, καλά και ευλογημένα, ακολουθώντας τον υπέροχο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό σήμερα το Άγιο Πνεύμα λέει κάτι, μην φεύγεις από τον Χριστό. Αν δεξιά και αριστερά γίνεται μάχη, υπάρχουν κύματα, προβλήματα, εσύ μην φεύγεις από τον Χριστό. Κράτα την ευχαριστία σου στο Θεό. Πες, Κύριε, σε αγαπάω. Εσύ είσαι η προμήθειά μου. Εσύ είσαι η απάντησή μου. Εσύ με κάλεσες να με ευλογήσεις. Και αυτό μας κάλεσε ο Θεός, να μας ευλογήσει. Δεν μας κάλεσε να μας αφήσει τη μέση. Αλληλούια. Και θυμάμαι κάποτε είχα συναντήσει κάποιες αδερφές και έτσι τους άρεσε να κοιτάνε τις βιτρίνες. Και λέει, αδερφέ, θα μας πάρει ο Κύριος στην αλλαγή που κοιτάμε τις βιτρίνες. Σκέψω τώρα πόσο έχει μεγαλώσει ο Χριστός μέσα. Ο λαός του Θεού πρέπει να μεγαλώσει. Μην είναι νύπια, είναι βρέφη. Να καταλάβουμε, να αυξηθούμε, να μεγαλώσουμε στη σοφία, στην αποκάλυψη, στον πλούτο, στα χαρίσματα, στην κοινωνία του Κυρίου, να αυξηθούμε, να πάρουμε χάρη από το αίμα του Ιησού και να έχουμε κοινωνία Χριστού, να περπατάμε μαζί με τον Κύριο στη ζωή μας. Αλληλούια.
οτιδήποτε κρύβει τον Χριστό είναι επικίνδυνο πράγμα. Δημιουργεί θρησκείες. Οτιδήποτε σε οδηγεί μέσα στον Χριστό είναι το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό ο Θεός λέει, μην κάνετε πολλά πράγματα. Επιστρέψτε στην απλότητα της σωτηρίας. Στην απλότητα τη δικιά μου. Εγώ είμαι η απάντηση στη ζωή σας. Αλληλούια. Εγώ είμαι η χαρά στη ζωή σας. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να αναπτύξουμε τα χαρίσματα που έχουμε μέσα μας. Γιατί έχουμε σπουδαία χαρίσματα μέσα. Και ο Θεός μου μίλησε, θα ξεκινήσουμε εδώ στο Κοροπή έτσι μια ευαγγελιστική ομάδα. Όσοι έχουν ευαγγελιστικό χάρισμα και θα βγαίνουμε έτσι μια-δυο φορές το μήνα και θα δίνουμε τη μαρτυρία του Θεού και θα δίνουμε και δώρα αγάπης που είναι οι Αγίες Γραφές που έχουμε και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο να μαρτυρούμε τον Χριστό και να οδηγήσουμε τους χαμένους ανθρώπους στην αλήθεια, στην Εκκλησία του Ιησού και ο Κύριος θα μας στηρίξει, θα μας βοηθήσει ενεργοποιώντας τα χαρίσματα, τα χαρίσματα. Κάποιοι έχουν ευαγγελιστικό χάρη, δηλαδή μιλάνε πολύ εύκολα για τον Χριστό. Κάποιος δυσκολεύεται να το κάνει αυτό. Αυτοί που έχουν πάνε μπροστά και άλλοι ακολουθούν από πίσω για να μπορούμε να αναπτύξουμε τα χαρίσματα του Κύριου. Γιατί ο Χριστός είναι χαρισματικός. Είναι προφήτης, είναι δάσκαλος, είναι ποιμένας, είναι απόστολος, είναι ευαγγελιστής. Και θα σας διδάξω σήμερα μια χριστοκεντρική προσευχή. Πατέρα ουράνιε, διακόνησε τον προφήτη Χριστό μέσα. Πατέρα ουράνιε, διακόνησε τον δάσκαλο Χριστό μέσα. Πατέρα ουράνιε, διακόνησε τον Απόστολο και τον Ευαγγελιστή Χριστό μέσα. Πατέρα ουράνιε, διακόνησε τον ποιμένα Χριστό μέσα. Και το Άγιο Πνεύμα ενεργοποιεί την χάρη του Χριστού. Τα χαρίσματα, το κάλεσμα, την ευλογία. Γιατί το Άγιο, αυτό είναι λέει το έργο του Θεού. Να μείνουμε στον Ιησού Χριστό και να τον εργαστούμε. Δια της πίστεως, ζητώντας από τον Θεό να λύσει τον πλούτο μας. Αυτό το λύνει ο Θεός καθώς το εργαζόμαστε. Αλληλούια. Πατέρα, λύσε το χρήσμα του Χριστού που είναι μέσα. Και ο Θεός το ενεργοποιεί. Λύσε τη Σμύρνα, το χρυσάφι και το λιβάνι. Και το άρωμα βγαίνει. Λύσε τους καρπούς του Χριστού Κύριε και το άρωμα βγαίνει. Βγαίνει από μέσα μας για να μπορούμε να είμαστε άρωμα ευλογίας. Και ο Ηρώδης δεν θανάτωσε τον Ιησού, γιατί το Άγιο Πνεύμα τον διαφύλαξε. Αν εμείς ακολουθήσουμε την απλότητα του Χριστού δεν θα μας θανατώσει ο Ηρώδης. Δεν θα μπλοκάρει η πνευματική μας ζωή. Γιατί ο Θεός θα βοηθήσει όλο το σπέρμα του να επιστρέψει στην πληρότητα του Χριστού, στην ομορφιά του Χριστού, για να καταλάβουμε ότι μέσα από εκεί βγαίνει πλούτος. Βγαίνει πλούτος. Κάθε λόγος του Θεού είναι μέσα στον Χριστό και έχει ερωτηθεί μέσα μας. Οι 7 ημέρες της δημιουργίας είναι πάνω στον Χριστό και είναι μέσα μας. Και καθώς εγώ αναπαύομαι τον ευχαριστώ, ο Θεός δημιουργεί. Ο Θεός δίνει χάρη. Ο Θεός δίνει ευλογία και περπατάμε στη δικιά Του σοφία και στη δικιά Του χάρη κατά πάντα στη ζωή μας. Τα έχει τελειώσει όλο ο Θεός. Και είναι μέσα μας. Πολλές φορές μπορεί να τον εμποδίσαμε τον Θεό. Αλλά δεν πειράζει. Ο Θεός κάνει χάρη, μας συγχωρεί. Θα αποκαταστήσει την προσπάθειά μας και τα λάθη μας. Και ένας άνθρωπος να έκανε στον δρόμο του για 5-10 χρόνια δεν πειράζει. Ο Θεός θα το αποκαταστήσει. Είναι Θεός αποκατάσταση. Γιατί αυτό που σχεδίασε να είναι το Χριστό είναι μέσα μας για να έρθει στη ζωή μας. Να φέρω καρπό εγώ, να φέρει καρπό η οικογένειά μου και να δοξαστεί ο Κύριος. Να φέρει καρπό η διακονία μου και να πάρει τη δόξα ο Θεός. Επομένως ο Θεός επιθυμεί τον καρπό. Όχι όμως με συμβασμό με το πνεύμα του κόσμου. Αλλά μέσα από την χάρη του Ιησού Χριστού για να μπορούμε να περπατήσουμε όμορφα, καλά και ευλογημένα. Δηλαδή μπορεί να πει κάποιος είμαι πλούσιος με τον Χριστό. Είσαι πλούσιος. Μα δεν το ξέρω, είναι γιατί είναι κρυμμένο. Πρέπει να το εργαστείς με τον Θεό, στη σχέση σου. Και τότε ο Θεός θα σου αποκαλύψει τι σημαίνει παιδί δικό του και τι σημαίνει χριστιανός. Θα σου αποκαλύψει τον πλούτο μέσα. Αλληλούια. Είμαστε πλήρης.
ευλογημένοι είμαστε. Και κάθε λόγος του Θεού περνάει από το αίμα, περνάει από τον Χριστό, για να μπορεί να εργαστεί και να φέρει καρπό στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Οτιδήποτε βγαίνει από τον Χριστό δημιουργεί κρίση. Κλείνει ο Θεός. Γι' αυτό λέει στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας, εγώ κλείνω και κανένας δεν αρχίζει. Ό,τι βγαίνει από τον Χριστό το κλείνει ο Θεός, έρχεται κρίση. Στην ουσία δεν ζούμε το Θεό, τον Χριστό στην πληρότητα, διότι υπάρχει κρίση, το πνεύμα της κρίσης. Όσο μένουμε στον Χριστό, σπάει η κρίση, μεγαλώνει η χάρη και τότε το Άγιο Πνεύμα φανερώνει τον νικητή Χριστό στη ζωή. Ζούμε την ευλογία, ζούμε την καρποφορία, ζούμε την αλήθεια, περπατάμε στο πνεύμα. Γινόμαστε παιδιά του πνεύματος. Να μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο κατά πάντα στη ζωή μας και να πάρουμε νίκες ενάντια σε πάθεια, αμαρτίες, κακές συνήθειες, κακά πράγματα, να πάρουμε νίκες. Χαλελούια! Ο Χριστός μας χαρίζει νίκες. Γιατί έχει νικήσει ο Χριστός? Πρέπει να ενωθούμε με τον Χριστό. Για να βγαίνει από πάνω μας άρωμα. Αν με πλησιάζει δεν βγάζω Σμύρνα, κάτι πάει καλά πάνω. Αν εγώ σε πλησιάζω και δεν βγάζει Σμύρνα, κάτι πάει καλά. Και πρέπει όλοι να προβληματιστούμε και να γυρίσουμε στο Χριστό, στο Χριστό, στο άρωμα, στην ευωδία, στη γλυκύτητα, στη χάρη, στη σοφία, στη νίκη, στο χρήσμα, στην πίστη, στην εξουσία, παίρνοντας χάρη από τον Κύριο. Αλληλούια. Γι' αυτό ο Κύριος μας τα δείχνει όλα και μας λέει προσέξτε και ακούστε καλά τον λόγο. Φυλαχτείτε από το πνεύμα του Ηρώτη και το πνεύμα των μάγων εγώ θα το φέρω να σας υπηρετήσω. Ένα καλό γιατρό, μια καλή δουλειά, ένα καλό άνθρωπο, εγώ θα τα φέρω για αυτούς. Μην τα κυνηγάς, εγώ τα φέρω. Το μυστικό είναι να μην τα κυνηγάς. Αν μάθεις να μην κυνηγάς αυτά τα πράγματα, τα φέρνει ο Θεός. Όσο τα κυνηγάς, σταματάει ο Θεός να τα φέρνει. Είναι απλό το μυστικό του Θεού. Αλληλούια. Ο Θεός έστειλε τους μάγους, σκεφτείτε πόσα χιλιόμετρα κάνανε και πήγαν συγκεκριμένα στο σπίτι που γεννήθηκε ο Χριστός συγκεκριμένα. Ο Θεός μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο από την Αλεξανδρούπολη να έρθει εδώ πέρα σε αυτή την αίθουσα. Και από κάποιο σκοπό. Αρκεί εγώ να μην προσπαθώ εγώ να τον φέρω τον άνθρωπο την Αλεξανδρούπολη. Αν εγώ προσπαθώ, σταματάει ο Θεός. Όταν εγώ μένω στον Χριστό, τα κάνει όλα ο Θεός. Αλληλούια! Ας δοξάσουμε τον Κύριο, ας τον ευχαριστήσουμε και ας κρατήσουμε τη σοφία του που είναι πολύτιμη και απαραίτητη μέσα στη ζωή μας. Έτσι. Αλληλούια! Ας ετοιμαστούμε και να ψάλουμε στον Κύριο έναν ωραίο ύμνο και να τον ευχαριστήσουμε μέσα από τη διαδρομή μας. Έτσι. Αλληλούια!